Ενημερώσανε στην υπηρεσία τηλεφωνικά ότι στην περιοχή του Κουρεμένου, στην παραλία του Κουρεμένου, υπάρχει το θηλαστικό, μία μικρή φώκια. Αμέσως σπεύσαμε στην περιοχή, όπου εκεί συναντήσαμε τους ανθρώπους εδώ της περιοχής μας, οι οποίοι έχουν αναλάβει για την προστασία της χελώνας και της φώκιας. Τα παιδιά εδώ που το έργο τους όλοι το ξέρουμε. Εκεί λοιπόν υπήρχε στην παραλία, έξω στο νερό, το μικρό θηλαστικό που βλέπετε. Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσαν εκεί πέρα κάποιοι διερχόμενοι, ανασύρθηκε έξω στην ακτή, μπήκε στο κατάλληλο κλουβί. Από εδώ και στο εξής, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία Προστασίας και Μελέτης της Μεσογειακής Φώκιας, όπου οι οδηγίες είναι οι εξής. Το θηλαστικό είναι περίπου 10 ημερών. Αυτά από τη στιγμή που γεννιούνται, για 4 μήνες είναι δίπλα στη μάνα τους. Αυτή τη στιγμή το θηλαστικό δεν ήταν μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο λόγο έχει χάσει τη μάνα του ή το έχει διώξει η μητέρα του. Με αποτέλεσμα αυτό να αναζητάει βοήθεια, γι' αυτό βγήκε και στην ακτή. Οπότε για να σωθεί το θηλαστικό πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα, στη ΜΟΜ, που είναι και η εταιρεία που κάνει τη μελέτη για τη μεσογειακή φώκια, που εκεί θα το περιθάλψουν. Δεν έχει ούτε τραύματα, ούτε είναι μια χαρά στην υγεία του, απλά πρέπει άμεσα να μεταφερθεί εκεί για να του δώσουν αυτό που θα του έδινε η μάνα του αν ήταν μαζί.